Δραματικές σκηνές εκτυλίχθηκαν το πρωί στην παραλία της Χερσονήσου, όπου έχασε τη ζωή του 22χρονος Ιρλανδός που είχε μόλις φτάσει στην Κρήτη για διακοπές. Η ίδια τραγική κατάληξη περίμενε χθες το απόγευμα και 37χρονο από τη Σλοβακία που πνίγηκε στο Ρέθυμνο. Είχαν πάει για ποτό, ήταν μεθυσμένοι και οι τέσσερις δυστυχώς. Και οι κοπελιές τους ήταν ήδη στο ξενοδοχείο. Οπότε τις περιμένουν να γυρίσουν. Και μόλις το μάθανε, ήρθε και η κοπέλα του εκεί πέρα και έκλαιγε με κραυγές γιατί δεν το γνώριζε ότι είχε γίνει όλο αυτό. Περίπου, ναι, περίπου εκεί, επειδή ήταν κάτι οι άνθρωποι που ήταν μαζεμένοι εκεί. Ο 22χρονος Ιρλανδός δεν πρόλαβε καν να πάει στο ξενοδοχείο όπου θα έμενε για τις διακοπές του. Η παρέα του διασκέδασε μέχρι πρωία στα μπαρ της περιοχής και με το ξημέρωμα κατέβηκαν στην παραλία για βουτιά. Απλώς εγώ το πρωί ήρθα και είδα τα παιδιά, οι φίλοι είπαν ότι είχε πιει και πήγε με στη θάλασσα και δεν ξαναβγήκε έξω. Οι φίλοι δεν το πήγαν το λιμενικό. Τα τρία αγόρια βγήκαν από το νερό, όμως ο 22χρονος χάθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα. Εμφανώς μεθυσμένοι, οι φίλοι του άρχισαν να φωνάζουν σε βοήθεια. Είχαν μπει μέσα στη θάλασσα, βγήκαν οι τρεις, ο ένας ήταν πιο μέσα. Με αποτέλεσμα, με ένα κύμα που ήρθε, τον πήρε πιο βαθιά, τον χάσανε. Αρχίζαν και φωνάζανε, κατά τις 7 και 4 έγινε αυτό, 7 και 20. Ωστόσο, η κατάληξη ήταν τραγική περίπου μια μισή ώρα αργότερα, αφού βρέθηκε σφινωμένο στα βράχια λίγα μέτρα μακριά από την παραλία. Ήρθαν τα σκάφη, το λιμενικό, ψάχανε πολλά τα παιδιά που είχαν την τσέση γύρω-γύρω, ήρθαν εδώ και ψάχνανε όλοι. Και τον βρήκαν τα παιδιά. Τέλεσμα, τον βρήκαν στο ίδιο σημείο, βαθιά, είχε πεθάνει ο άνθρωπος, στα 3 μέτρα, 3,5 στο βάθος. Τον βρήκανε και τον πήρανε. Σε τραγωδία κατέληξε το μπάνιο στα ανοιχτά και για 37χρονο από τη Σλοβακία που έκανε διακοπές στο Ρέθυμνο. Έπεσε στο νερό μετά τις 7 χθες το απόγευμα, όταν δεν υπήρχε βάρδια ναυαγοσώστη. Μια μισή ώρα αργότερα ένας συμπατριώτης του άρχισε να τον αναζητά. Κολυμπούσε άνετα και μάλιστα κολυμπούσε και απομακρυνόταν από την παραλία με ένα στυλ πεταλούδα, το λένε. Είχε βέβαια ρεύματα, αλλά δεν ήταν όπως άλλες καιρικές συνθήκες που ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Την ίδια στιγμή ένας ψαράς εντόπισε το πτώμα του να επιπλέει έξω από το λιμάνι και ειδοποίησε τις λιμενικές αρχές για την ανάσυρσή του. Ένα σκάφος ψαράδικο, επαγγελματία, και μάλλον ήταν αυτός ο κύριος που το είχε δει και ειδοποίησε το Λιμεναρχείο Ρεθύμνης. Αίσιο τέλος, αλλά πανάκριβο κόστος θα έχει η περιπέτεια για δύο αυστριακούς τουρίστες στην Ιερά Πέτρα. Παρότι έπνεαν άνεμοι 6 μποφόρ, βγήκαν χθες τα ανοιχτά με ΣΑΠ και παρασύρθηκαν πολύ μακριά από την ακτή. Όταν κατάλαβαν ότι ήταν αδύνατο να βγουν στη στεριά, κάλεσαν το 108 για βοήθεια. Στο σημείο, περίπου ένα μίλι από την ακτή, έσπευσε σκάφος του λιμενικού, το οποίο τους διέσωσε. Οι λιμενικές αρχές τους επέβαλαν ήδη πρόστιμο υψούς εκατοντάδων ευρώ για την απερισκεψία τους, ενώ κινείται η διαδικασία έτσι ώστε να χρεωθούν και το κόστος της επιχείρησης που έγινε προκειμένου να σωθούν.